Από τη δεκαετία του 90 πληκώνουν συνέχεια στην ελληνική κοινωνία οι δημοσκοπήσεις και πληθαίνει ο αριθμός των ιδιωτικών εταιριών δημοσκοπήσεων. Σήμερα έχουμε φτάσει να υπάρχουν 5-6 δημοσκοπήσεις κάθε μήνα. Ίσως και παραπάνω, έχουμε χάσει την μπούσουλα. Η ερώτηση λοιπόν είναι προφανής. Καταρχάς, ποιος ο λόγος αυτού του πληθωρισμού δημοσκοπήσεων στην ελληνική κοινωνία, και το δεύτερο, πόσο αξιόπιστα μπορεί να τα συμπεράσματά τους όταν είναι τόσο πυκνές και άρα συγκυριακές και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις παίρνουν, γιατί είναι πυκνές τα διαστήματα ανάμεσα στις δύο δημοσκοπήσεις, και βεβαίως όταν η δημοσκόπηση απέχει πάρα πολύ από την προκήρυξη των εκλογών, τουλάχιστον όσο μπορούμε να κρίνουμε. Έβαλε μια σειρά από φοβερά ζητήματα, κρίσιμα ζητήματα τώρα, γιατί από τη δεκαετία του 90 έχει η έρευνα στην Ελλάδα. Αυτού του τύπου η έρευνα, δηλαδή η ποσοτική δειγματοληπτική έρευνα, αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 90. Δεν υπάρχει προγενέστερη εμπειρία. Γιατί αναπτύσσεται, γιατί τόσος ιδιωτικός τομέας, ας πούμε, στον χώρο των έρευνων. Άλλο κρίσιμο θέμα, διότι ιστορικά η έρευνα με την ευρύτερη τώρα μεθοδολογική ομπρέλα, έτσι, δεν είναι, η έρευνα, κοινωνική έρευνα δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις και μάλιστα οι πολιτικές δημοσκοπήσεις, είναι πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές μεθοδολογίες. Διότι λοιπόν η έρευνα στην Ελλάδα δεν αναπτύχθηκε ποτέ ως δημόσιος πυλώνας. Έτσι, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών παρέμεινε πάντοτε έτσι σε μια μορφή, ας πούμε, ελάχιστα αναπτυγμένη. Μεσολάβησαν, ας πούμε, περίοδοι μάλιστα πλήρους απαξίωσης της ανάγκης να υπάρχει δημόσιος κρατικός φορέας, ας πούμε, στον χώρο της έρευνας. Η έρευνα λοιπόν αναπτύχθηκε κυρίως, αυτή είναι μια ελληνική διαμορφία, με βάση τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν προϋπήρχε ούτε μια πανεπιστημιακή ούτε μια ακαδημαϊκή ευρύτερη υποδομή, δηλαδή μεθοδολογίες, επιστημονικό επαγγέλματα, δεοντολογία, διαδικασίες ελέγχου. Έτσι, όλα προέκυψαν διαμέσου του ιδιωτικού τομέα. Και είναι γεγονός ότι μια ολόκληρη εποχή που βεβαίως ταυτίστηκε με την επαγγελματοποίηση, αυτού που λέμε επαγγελματοποίηση της πολιτικής, οι δημοσκοπήσεις γίνανε ένα κομμάτι, οργανικό κομμάτι της λειτουργίας του δημόσιου πολιτικού επικοινωνιακού συστήματος. Κάθε πολιτευτής, κάθε βουλευτής, κάθε δήμαρχος, κάθε παραδήμαρχος, ας πούμε, θεωρούσε ως υποχρέωσή του, ας πούμε, να έχει μια δημοσκόπηση τάχα μου για να σχεδιάσει την πολιτική του και το έργο του κ.ο.κ. Και αυτό παρήγαγε, ας πούμε, έναν διόγκο σε έναν ιδιωτικό τομέα. Πολλοί βρήκαν την ευκαιρία, ας πούμε, και μπήκανε μέσα σε αυτό το πράγμα. Αναπτύχθηκαν σχέσεις οικονομικές, σχέσεις διαπλοκής, σχέσεις οργανικές με μεγάλα συγκροτήματα κτλ. Με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, και σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκαν και οι πολιτικές δημοσκοπήσεις, οι οποίες βέβαια όσο περνάγαμε από την πολιτική των μαζών και την πολιτική των θεσμών, περνάγαμε στην πολιτική των επαγγελματιών, τόσο περισσότερο ενισχύαν τη θέση τους. Λοιπόν, τώρα το κατά πόσον. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι έχουμε πληθωρισμό, βέβαια. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, μάλλον έχουμε μία κρίση στην αγορά. Όχι τώρα, λόγω της κρίσης. Ναι, λόγω της κρίσης έχουμε μάλλον λιγότερες από 4-5 το μήνα, αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε όχι 4-5, πολύ παραπάνω. Μου λέει ο Αλέξανδρος ότι είναι πολύ παραπάνω, ναι, γιατί το είχαμε ζητήσει. Τώρα και τώρα ακόμα. Εντάξει. Κάθε μήνα το λιγότερο 5. Εντάξει, παρ' όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι επειδή γνωρίζοντας από μέσα την αγορά υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση, υπάρχει μεγάλη κρίση, δεν έχει την ίδια σφυργιλότητα που είχε, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή περνάει και αυτός ο κλάδος μια πολύ μεγάλη δομική κρίση. Τώρα, το κατά πόσον, κατά κάποιο τρόπο, οι εκτιμήσεις τους είναι σοβαρές όταν απέχουμε από τις εκλογές, και μιλάμε τώρα για τις πολιτικές δημοσκοπήσεις και τις προθέσεις ψήφου. Έτσι. Και ούτω καθεξής, εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει, νομίζω, με την απόσταση των εκλογών. Αυτό έχει να κάνει, που υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς των εταιριών δημοσκοπήσεων, των ιδιωτικών, που λειτουργεί ως, αν θέλεις, ως επικοινωνιακός βραχίωνας ορισμένων κέντρων αποφάσεων. Αυτό είναι σαφές πια δεδομένο, και είναι ένα ζήτημα μέσα στην λειτουργία αυτής της αγοράς. Κατά συνέπεια, δεν έχει να κάνει μόνο με τις εκλογές, έχει να κάνει και με το κλίμα των εκλογών, έχει να κάνει με μικροεξυπηρετήσεις
συμφερόντων ή με μεγάλο εξυπηρετή συμφερόντων. Απλώς να προσθέσω και εγώ να ρωτήσω κάτι, επειδή στη δεκαετία είναι και η εποχή, η δεκαετία της έκρηξης των μνημείων. Ναι. Άρα πόσο συνδέονται και με το διαπλοκή, γιατί είπε και τη μαγική λέξη ο Χριστόφορος. Ναι, οπότε... Νομίζω ότι το, η μαγική λέξη πέραν της διαπλοκής είναι η επικοινωνιακή διάσταση, δηλαδή το πώς πια η πολιτική δεν είναι πολιτική, αλλά είναι κυρίως κοινωνία. Το σημαντικό νομίζω είναι ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της πολιτικής επιστήμης, που είναι εργαλείο μέτρησης και ανάλυσης της κοινής γνώμης στον βαθμό που ακολουθείται μια μεθοδολογία επιστημονική κλπ. Και δεν εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες. Ωστόσο, πλέον, ειδικά και με την υπερπληθώρα που λες, αλλά και με αυτή την αντίληψη περίπου επικοινωνιακού περιβλήματος της πολιτικής, μετατρέπεται σε ένα εργαλείο διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Είναι η αντιστροφή του εργαλείου, δηλαδή. Αντί να αναλύει, διαμορφώνει. Νομίζει ότι διαμορφώνει. Υπάρχει αυτή η πλευρά. Ναι. Νομίζει ότι. Ή επιχειρεί τέλος πάντων. Επιχειρεί να διαμορφώσει. Σωστά. Επιχειρεί να διαμορφώσει. Άρα είναι σημαντικό όταν κανείς μελετάει τις δημοσιοποιήσεις, γιατί είναι κομμάτι του δημόσιου λόγου και της πολιτικής αντιπαράθεσης, να ξέρει καταρχήν μια σειρά από απλά μεθοδολογικά δεδομένα, ώστε να μην κάνει εύκολα λάθη. Να μην συγκρίνει, ας πούμε, ανώμια πράγματα μεταξύ τους. Να μην συγκρίνει ποσοστά κομμάτων που έχουν μετρηθεί με διαφορετικές μεθοδολογίες, να μην συγκρίνει ποσοστά κομμάτων που έχουν διαμορφωθεί από αναγωγή ή από εκτίμηση εκλογικής επιρροής, που είναι άλλο πράγμα, ή με ποσοστά που περιλαμβάνουν και το άκυρο, το λευκό, την αποχή, τους αναποφάσεις τους, τους δεν απαντώ, που είναι μεταξύ τους μη συντηρήσιμα μεγέθη. Επίσης, κάθε εταιρεία, αφήνοντας απ' έξω το κομμάτι της σκοπιμότητας, και στο ίδιο το κομμάτι, την ίδια την έρευνα, τη διαμόρφωση των μεθοδολογίων και την ανάλυση, πιθανότατα και πολύ συχνά χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ευρήματα εταιριών μεταξύ τους, παρά μόνο ευρήματα εταιριών των δικών τους ερευνών προηγούμενων και επόμενων. Απλώς εδώ ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή στην Ελλάδα το γνωρίζετε πολύ καλά, παραδοσιακά υπάρχει, πώς να το πω, ας πούμε, δυσπιστία προς τις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα στον κόσμο της αριστεράς. Πάρα πολύ συχνά συναντώ συντρόφους, φίλους, οι οποίοι έχουν τεράστια δυσπιστία, δεν πιστεύουν σχεδόν τίποτα. Και ο λόγος είναι ότι γιατί πολλές φορές παρουσιάζονται δημοσκοπήσεις με ερωτήσεις που κατευθύνουν προς την απάντηση. Να σας πω ένα παράδειγμα, βρήκα πάρα πολλά στο διαδίκτυο. Μια πολύ γνωστή εταιρεία, όχι μικρή εταιρεία, μια γνωστή εταιρεία δημοσκοπήσεων, για μια μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα έκανε δημοσκόπηση και είχε την εξής απίστευτη ερώτηση. Είστε υπέρ του προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Do-No-Do που αποσκοπεί στη διάσωση της χώρας ή υπέρ της απόρριψής του με κίνδυνο τη χρεοκοπία? Δηλαδή, στο ένα σκέλος υπάρχει χρεοκοπία, στο άλλο σκέλος υπάρχει διάσωση. Αναγκαστικά πας προφανώς στη διάσωση. Θα θέλω λοιπόν να πω και σαν ερώτηση, αν θέλετε, και στους δυο σας, πόσο χειραγωγούμενες είναι οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα? Θέλω να λέω δύο διαστάσεις. Μία είναι αυτή που λες, ότι όντως υπάρχουν δημοσκοπήσεις που θέλουν να χειραγωγήσουν και να διατυπώνουν τις ερωτήσεις με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να κατευθύνουν όχι μόνο με τη διατύπωση της ερώτησης, αλλά και με το εύρος των δυνατών απαντήσεων που σου δίνουν. Διαμορφώνουν την απάντηση που μπορεί να, το αποτέλεσμα που μπορεί να μην είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικό. Πέρα όμως από τη σκοπιμότητα, έχω την αίσθηση ότι συχνά ο ερευνητής, αυτός που συγκροτεί το ερευνητολόγιο, έχει περιορισμούς που είναι πολύ πρακτική, πολύ φυσική, με την έννοια ότι κινείται σε ένα εύρος πεδίου που επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τον κυρίαρχο λόγο. Δηλαδή, το πώς θα θέσεις ένα ερώτημα μπορεί να κρύβει σκοπιμότητα, μπορεί όμως να κρύβει συχνά ανεπάρκεια του ερευνητή να θέσει ένα ουδέτερο ερώτημα και να δώσει όλες τις πιθανές διαστάσεις του ως επιλογές απάντησης. Νιώθω δηλαδή ότι δεν είναι πάντα καθοδηγούμενο, ενώ είναι προβληματικά, είναι biased που λέμε πολλές ερωτήσεις. Δεν θέλω να πω ότι γίνεται πάντα σκόπιμο. Δεν ξέρω ο Χριστόφορος αν... Συμφωνώ. Είναι και τα δύο μαζί. Έτσι. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι οι έρευνες στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή αυτό που διάβασες τώρα σαν ερώτηση, που είναι ο ορισμός, ας πούμε, της μεροληψίας, έτσι. Ο ορισμός δεν υπάρχει. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι γίνεται. Ο τρόπος που φτιάχνονται οι ερωτήσεις μιας έρευνας
Και η σειρά πολλές φορές των ερωτήσεων, δηλαδή αν αλλάξουμε τη σειρά των ερωτήσεων, πολλές φορές μπορεί να έχουμε άλλα αποτελέσματα. Έτσι, για διάφορα ζητήματα. Αυτό όμως είναι σε χώρες μεγάλες, ας πούμε, που έχουν μια ακαδημαϊκή υποδομή, είναι ένα ολόκληρο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Mm-hmm. Έτσι, το οποίο το σπουδάζουν άνθρωποι. Για να μην, ακριβώς για να μην κάνουν αυτό το πράγμα που διάβασες, το οποίο είναι απαράδεκτο. Έτσι. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα γιατί γίνεται αυτό, έχουμε χιλιάδες τέτοια παραδείγματα. Είναι από το σωρό. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Και δυστυχώς εδώ, εάν δεν έχεις. Αλλά δεν έχεις όμως τη δεοντολογία, αν θέλεις, ας πούμε, της επιστημονικής κοινότητας εδώ, η οποία ο μόνος τρόπος για να το ακυρώσει. Διότι οι εταιρείες ερευνών έχουν συστήματα αυτοδέσμευσης, ας πούμε, σε έναν κώδικα δεοντολογίας. Αλλά είναι ένας κώδικας δεοντολογίας και μια κουλτούρα, αν θέλεις, αυτορύθμισης, η οποία παίζει περισσότερο, ας πούμε, στα τυπικά χαρακτηριστικά, όχι στα ουσιαστικά. Σε αυτό το ουσιαστικό ζήτημα δεν μπορεί να παρέμβει κανείς. Έτσι. Είναι ευθύνη του ερευνητή. Έτσι. Και τώρα αυτό γίνεται διότι είναι αγράμματος ή διότι, ας πούμε, το κάνει επίτηδες. Όχι, νομίζω ότι. Θα μπει στο χώρο σου, το πλέον. Όχι. Δυστυχώς είναι ακόμα χειρότερο. Είναι αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μισθοφόρος. Μπορεί να είναι και μισθοφόρος, αλλά υπάρχει πολύ, πολύ σοβαρή πιθανότητα να είναι και αγράμματος. Κάτι το οποίο ισχύει δηλαδή, ας πούμε, δεν το λέω με την έννοια, με την έννοια της. Δηλαδή μην εξοραίζουμε δηλαδή ότι όλα είναι καθοδηγούμενα κτλ. Υπάρχει μια φοβερή ανεπάρκεια που συνάδει με τους όρους και τις συνθήκες, ας πούμε, που γεννήθηκε αυτός ο κλάδος, ας πούμε, και αναδείχθηκε σε ένα παραεπιστημονικό πεδίο. Έτσι. Και βέβαια είναι και το ότι περίπου ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να κάνει δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βλέπεις σε κάθε τυχαίο site ότι έχει μια δημοσκόπηση. Χωρίς καμία δυνατότητα ελέγχου του δείγματος που απαντάει, πολύ αποσπασματική, μία ερώτηση αποκομμένη συνήθως επικαιρότητας και διατυπωμένη με έναν τρόπο που δεν αφήνει πολλά περιθώρια να έχεις μια πλήρη εικόνα για το τι σκέφτεται ο κόσμος για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα το μέσο λόγω της υπερπροσφοράς έχει αποξηρωθεί και ως ανάγκη να είναι επιστημονικά. Πάντως ήθελα να πω απλώς πέρα από αυτό που λες, ότι έχει σημασία, επειδή δεν έχουμε να κάνουμε οι δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι δεν είναι όπως είναι οι φυσικές επιστήμες, παίζει ρόλο και η κουλτούρα αυτού που επεξεργάζεται τα δεδομένα. Για παράδειγμα, προημερών άκουγα σε μια δημοσκόπηση στην τηλεόραση, ένας από τους μεγάλους άνκορμαν της ελληνικής τηλεόρασης, ό,τι και να σημαίνει αυτό, όπου σε μια δημοσκόπηση άθριζε κεντροδεξιά, κεντροαριστερά και κέντρο, με τη λογική ότι όλοι αυτοί είναι κεντρώοι και άρα η πλειοψηφία του κόσμου ανήκουν στο κέντρο και άρα είναι του μεσαίου χώρου και όχι στα άκρα, που άκρα σήμαινε γι' αυτό Χρυσή Αυγή και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτά τα άκρα. Καλά, αυτό τώρα είναι και μία. Ναι, αυτό είναι μια εκλογή, είναι διαφορετική λογική. Αυτή είναι η εκλογήκευση των επιθυμιών και των. Είναι άλλο πεδίο, είναι το πεδίο της κρίσης δημοσιογραφίας αυτό. Έτσι. Η ιδιωτυπία αυτών των δημοσκοπήσεων, αυτού του τύπου των δημοσκοπήσεων που ανέφερες, πήγε παράλληλα, ας πούμε, με την κρίση της δημοσιογραφίας. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι αναπτύχθηκε αυτός ο κλάδος την εποχή, όπως είπες, της γιγάντωσης των μέσων ενημέρωσης. Αλλά τι έγινε στην εποχή της γιγάντωσης των μέσων ενημέρωσης? Στην ουσία και δια της διολυστήσεως καταργήθηκε η δημοσιογραφική έρευνα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, προσέξτε, θα σας πω ορισμένες φράσεις κλισέ. Έρευνα σοκ. 30% η ανεργία στην Ελλάδα. Δηλαδή, ας πούμε, αντιλαμβάνεται, δηλαδή, το ρεπορτάζ το οποίο έβλεπε το αυτονόητο πράγμα, ότι υπάρχουν άστεγοι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μειώνουν το μισθό τους κτλ. Δεν το αναγνωρίζει, δεν υπάρχει ως πεδίο. Χρησιμοποιεί μια δημοσκόπηση ως υποκατάστατο του ρεπορτάζ που κάποτε ήταν η δουλειά του. Και ρωτάει ένα αυτονόητο πράγμα, ας πούμε, και βεβαίως παίρνει ένα αυτονόητο, αλλά εκπλήσεται κιόλας. Έτσι, κρίση λέει των θεσμών, ας πούμε, στην Ελλάδα, εκπλήσεται κιόλας. Έρευνα σοκ. Αυτή η φράση έρευνα σοκ έχει, άμα το λέξεις, έχει, ας πούμε, υποθεί τουλάχιστον, ας πούμε, 15.000 φορές. Τα βασικά κλισέ. Έτσι, βασικά κλισέ, έρευνα σοκ. Έτσι, το λέει. Είναι ένα γενικό δείγμα στερεοτυπικής αντίληψης. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ανεβαίνει η επιρροή της Εκκλησίας, έρευνα σοκ, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα, δε,
Πρόσεχε, για να καταλάβεις και πόσο, ας πούμε, σε πόσο βλακώδες τοπίο, ας πούμε, έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Έτσι, είναι απίστευτο το γεγονός, ας πούμε, ότι υπήρχαν εταιρείες οι οποίες πουλάγανε την ίδια έρευνα σε ασήμαντα θέματα τέτοια, δηλαδή αν η επιρροή των θεσμών, ας πούμε, ο στρατός, η εκκλησία, τα πανεπιστήμια κτλ. Τον επόμενο μήνα και το εμφανίζανε πάλι ως έρευνα σόκα. Ήθελα να ρωτήσω τον Αλέξανδρο αρχικά και μετά και εσένα βέβαια. Κλείνοντας αυτό το πρώτο κύκλο για τις δημοσκοπήσεις γενικά, οι δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια δεν τα πάνε καλά σε μια σειρά χώρων. Αναφέρομαι τώρα, μια και πριν από λίγες μέρες έγιναν και οι εκλογές στην Ιταλία, απέτυχαν πλήρως στο να προβλέψουν το αποτέλεσμα, ακόμα και τα exit poll. Η ερώτηση λοιπόν είναι για ποιο λόγο αποτυγχάνουν το τελευταίο διάστημα αυτή η αστοχία. Οι συνεχείς αστοχίες, ας πούμε, και αν είναι αθώες τη ευκαιρία. Ναι. Μιλάς τώρα για τα exit poll, ας πούμε. Όχι, γενικώς για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Απλώς τόνισα ότι ακόμα και τα exit poll που θεωρείται, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, κάπως ασφαλεία, ας πούμε, η πρόγνωση. Ωραία. Στο exit poll. Καταρχήν, να ξέρουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν προβλέπουν το μέλλον, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω μια δημοσκόπηση τώρα για το τι θα γίνει σε ένα μήνα. Mm-hmm. Η δημοσκόπηση αποτυπώνει αυτό που επίσης λίγο στερεοτυπικά λέμε οι πολιτικοί επιστήμονες, ότι η δημοσκόπηση αποτυπώνει ως φωτογραφία της στιγμής την συγκυρία και την κοινή γνώμη τη στιγμή που διαργείται. Mm-hmm. Δεν μπορεί να προβλέψει τι θα κάνει σε δύο μήνες. Μπορείς με διάφορα εργαλεία, χρονοσειρές κλπ. Ποιοτικά δεδομένα να κάνεις εκτιμήσεις, αλλά όχι να προβλέψεις. Δεύτερο πράγμα, με το παράδειγμα της Ιταλίας, ας πούμε, που είχαμε και αντίστοιχα φαινόμενα και στην Ελλάδα πέρσι, στις δικές μας εκλογές, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Υπάρχουν δυναμικές κοινωνικές που δεν εκφράζονται ή που δημιουργούνται ξαφνικά και συμπαρασύρουν μεγάλα τμήματα του εκλογικού σώματος την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Το παράδειγμα του Μπέπε Γκρίλο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δημιουργήθηκε ένα ρεύμα που εκτινάχθηκε, διωγγώθηκε και που δεν προβλέφθηκε, όπως λες, δεν καταγράφηκε. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις ήταν ότι θα κινούταν κάπου γύρω στο 12 και έφτασε στο 25. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη απόκληση. Αυτό μπορεί να είναι, η εξήγηση μπορεί να είναι ότι υπάρχει αυτό το υπόγειο ρεύμα που ξαφνικά φουντώνει και συμπαρασύρει μαζί του τεράστια τμήματα του πληθυσμού που είναι ούτως ή άλλως ασυγκρότητα, mm-hmm. που δεν έχουν κομματική ταύτιση, mm-hmm. που δεν έχουν σταθερή ιδεολογική και πολιτική στάση, αλλά λίγο πολύ πάνε με την αίσθηση του καινούριου, του νικητή, αναλόγως τη συγκυρία και τη χώρα, τη στιγμή, τη χρονική στιγμή. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι συχνά αφενός υπάρχει ένα συνειδητό μποϊκοτάρισμα, θα λέγα, των δημοσκοπήσεων, δηλαδή αυτό το ξέρουμε στην Ελλάδα, υποθέτω βάσιμα μάλλον ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα πολλές εταιρείες πέσαν έξω, τόσο ως προς την πρόβλεψη της ίδιας της κατάταξης. Και από ΣΥΡΙΖΑ πέσαν τελείως έξω, ενώ στα μικρά νούμερα πέσαν μέσα από την ευκαιρία. Ναι. Στο Λάος πέσαν περίπου, ή στην Χρυσή Αυγή πέσαν, και στη Χρυσή Αυγή πέσαν νομίζω αρκετά κοντά. Υπάρχει και ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ πέσαν τελείως έξω. Που δεν, δεν δημοσιοποιείται, αν και πια αυτό μάλλον έχει, ειδικά με τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, έχει μάλλον ανατραπεί. Υπάρχει όμως και το ότι δημιουργούνται δυναμικές, και δεν είναι και μια άλλη μεγάλη συζήτηση αν πρέπει οι δημοσκοπήσεις να φτάνουν μέχρι την τελευταία μέρα πριν τις εκλογές, ή αν αυτή η απαγόρευση που ισχύει στην Ελλάδα είναι σωστό μέτρο ή όχι. Στις εκλογές του Μαΐου πολλές εταιρείες, οι περισσότερες νομίζω, αν όχι όλες, δεν πρόλεψαν καν τη σειρά της κατάταξης. Όχι απλώς το ποσοστό, το τελικό, ούτε καν τη σειρά. Τώρα, αν αυτό είναι αθώο ή όχι, νομίζω ότι απαντήσαμε πριν με έναν τρόπο. Ας ξεκινήσουμε με την υπόθεση ότι είναι αθώο. Εντάξει, πριν δούμε, ας πούμε, τι δεν είναι αθώο, ας πούμε ότι είναι αθώο. Είναι αθώο. Σε ένα μεγάλο βαθμό είναι αθώο. Και οφείλεται στο εξής. Στην Ελλάδα ειδικότερα, στη δεκαετία του 90 ή και τη δεκαετία του 2000, αν παρακολουθήσει κανείς ιστορικά τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, θα δει ότι η Ελλάδα ήταν από τις χώρες με τις πιο ασφαλείς δημοσκοπήσεις. Ανεξαρτήτως της διαφοράς που είχαν κάποιες εταιρείες μεταξύ τους, ας πούμε, κλπ. Πάντως ήταν η χώρα η οποία είχε το πιο ασφαλές δημοσκοπικό, κατά κάποιο τρόπο, ως προς την αποτύπωση των εκλογών. Αυτό οφείλεται γιατί είχε ένα πολύ σταθερό δικομματικό σύστημα. Αμπράβο, αυτό ακριβώς.
Αυτό ακριβώς. Δεν είναι ότι η Ελλάδα είχε καλύτερους επιστήμονες και οι Άγγλοι δεν είχαν ή οι Γάλλοι, έτσι. Mm-hmm. Έτσι. Είναι ότι είχαμε ένα πολύ... Έχουμε δύο πράγματα τα οποία είναι βασικά, ήταν βασικά. Πρώτον, καθολική συμμετοχή στις εκλογές. Σωστό. Και δεύτερον, υψηλότατη κομματική ταύτιση σε δύο κόμματα. Πασό και Νέα Δημοκρατία. Όταν, ας πούμε, έχεις αυτές τις δύο, μεταβλητές, οι οποίες είναι απολύτως σταθερές, πίσω ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία 44 και να πάρει 45, είναι, ας πούμε, mm-hmm. ελάχιστης, ας πούμε, διαφοράς, έτσι. Γι' αυτό είχαμε στην Ελλάδα περιέργως, ας πούμε, είχαμε πολύ πετυχημένες δημοσκοπήσεις που δεν είχαν οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, μεγάλες χώρες που είχαν παράδοση και ούτω καθεξής. Γιατί το θέμα των δημοσκοπήσεων δεν είναι τωρινό. Έτσι. Στην Ευρώπη, ας πούμε, η αποτυχία των δημοσκοπήσεων είναι θέμα το οποίο συζητιέται πολλά χρόνια. Α, νόμιζα ότι ήταν το τελευταίο καιρό λόγω της κοινωνικής αναταραχής, ξέρεις, κρίσης. Όχι, 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 καθόλου. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις, καλά, υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις, ας πούμε, που έχουν γίνει γνωστές και πανευρωπαϊκά. Ας πούμε, μία από αυτές ήταν η είσοδος του Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές στο δεύτερο γύρο. Και η έξοδος του Ζοσπέν του υποψήφιου των Σοσιαλιστών, που ήταν μια μεγάλη αποτυχία των δημοσκοπήσεων τότε, ας πούμε, στη Γαλλία, που συζητήθηκε πάρα πάρα πολύ. Στην Αγγλία, κατά κόρον, ας πούμε, ειδικά στις εκτιμήσεις των ποσοστών κλπ. Δεν είναι τωρινό αυτό. Αλλά γιατί όμως συμβαίνει στην Ευρώπη, ας πούμε, που είχαν πολύ καλύτερα Ινστιτούτα, πολύ καλύτερες παραδόσεις, ας πούμε, κλπ. Σας είπα, διότι στην Ευρώπη δεν είχαμε αυτό το ισχυρό κομματικό σύστημα το οποίο ήταν στην Ελλάδα πολύ εδραιωμένο και επιπλέον δεν έχουμε υποχρεωτική ψηφοφορία. Έτσι. Σε συνθήκες όπου και στην Ελλάδα άρχισαν να εμφανίζονται αυτά τα δύο βασικά φαινόμενα, mm-hmm. δηλαδή από συσπήρωση των ιστορικών σχέσεων των δύο μεγάλων κομμάτων και χαμηλή εκλογική συμμετοχή. Να σου πω ένα παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι πράγματος κάνει μεγάλες αποκλίσεις στην Ελλάδα είχαμε τα τελευταία χρόνια στις ευρωεκλογές. Γιατί τις είχαμε στις ευρωεκλογές? Διότι δεν μπορούσαμε να εκτιμήσουμε τον κρίσιμο παράγοντα που ήταν η συμμετοχή. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να συμμετάσχουν, ας πούμε, 90% στις ευρωεκλογές και να συμμετάσχει 60%. Αυτό το 30% το οποίο μένει και το οποίο μάλιστα κυρίως είναι νεότερης ηλικίας και το οποίο δεν ξέρεις ακόμα και με το exit poll. Ακόμα δηλαδή και με την πρόβλεψη της ημέρας, αν θα συμμετάσχει στο τέλος, δηλαδή αν θα πάει στις 6 ώρα τελευταία στιγμή να ψηφίσει και πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν από αυτούς. Έτσι, είναι μια κρίσιμη παράμετρος για να κάνεις, ας πούμε, μια ασφαλή πρόβλεψη. Έτσι. Άρα μπήκαμε και στην Ελλάδα σε αυτή την γενικευμένη κρίση του πολιτικού συστήματος, κρίση της πολιτικής συμμετοχής, απαξίωση συνολικά των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων και δυναμικές οι οποίες αναπτύσσονται καθημερινά. Αυτά τα πράγματα εκφράζονται και στις δημοσκοπήσεις. Έτσι. Εκφράζονται και διαμέσου των δημοσκοπήσεων, προσέξτε, όχι τόσο σε αυτά που δηλώνονται, όσο σε αυτά που δεν δηλώνονται. Mm-hmm. Γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι μόνο αυτό το οποίο παίρνουμε ως τελικό δεδομένο. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, έκανα μια ερώτηση και πήρα αυτή την απάντηση. Έτσι. Έχει να κάνει και με μια σειρά δεδομένων, στατιστικών δεδομένων, τα οποία δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας και το οποίο αφορούν τους ερευνητές στην εργαστηριακή τους, ας πούμε, απασχόληση, να το πω έτσι. Mm-hmm. Έτσι. Για τους μικροβιολόγους. Παραδείγματος χάρη, το ποσοστό αρνήσεων συμμετοχής. Mm-hmm. Και με τι συσχετίζεται. Το ποσοστό κλεισιμάτων, ας πούμε, των τηλεφώνων, ας πούμε, όταν έχεις να κάνεις μια τηλεφωνική έρευνα. Δηλαδή αρχίζει μια συνέντευξη και κλείνει. Mm-hmm. Αυτά είναι δεδομένα, τα οποία αν τα παρακολουθήσει κανείς συστηματικά, ας πούμε, χρόνο-χρόνο, μήνα-μήνα, έρευνα-έρευνα, θα βρει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, πολλές κρυμμένες τοποθετήσεις επί της ουσίας πολιτικές. Κατάλαβα. Δηλαδή, για να το πούμε διαφορετικά, ήταν βέβαιο ότι, και αυτό είχε φανεί από το 2011 και μετά, με την μεγάλη, ας πούμε, γιατί παραδείγματος χάρη περισσότερες εταιρείες εκτιμούσαν, ας πούμε, ότι το ΠΑΣΟΚ και αναλυτές πήγανε στις εκλογές του Μαΐου έχοντας τη βασική υπόθεση εργασίας ότι το ποσό θα πάρει 20-25%. Αυτό δεν ήταν. Αυτή ήταν η επίσημη, ας πούμε, πρόβλεψή τους. Έτσι. Και το ποσό πήρε 13%. Γιατί συνέβαινε αυτό? Διότι δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν ότι το ποσοστό των ανθρώπων το οποίο μεγάλωνε συνεχώς και το οποίο δεν το κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις, αλλά το κατέγραφαν τα στοιχεία των ίδιων των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, εκεί που δούλευε, ξέρω εγώ, με ένα ποσοστό response που ήταν, ξέρω εγώ, της τάξης του 30%, ξαφνικά έχεις να δουλεύεις με 10%. Αυτό το 20% το οποίο έφευγε από τη δημοσκοπική απάντηση, ήταν δεδομένο ότι θα ψηφίσει αντισυστημικά, με την ευρεία έννοια.
Γι' αυτό λοιπόν και πήγαμε στις εκλογές και τα κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή, προσέξτε, αυτά που πήρανε κάτω από 3%, πήρανε αθρηστικά 20% πρωτοφανές για την Ελλάδα. Ο δικοματισμός από το 78 πήγε στο 32, ας πούμε. Δηλαδή πρωτοφανείς μετατοπίσεις. Έτσι, χάσανε τη σειρά των κομμάτων, βέβαια, ας πούμε, και έγινε το σώσε με λίγα λόγια, έτσι. Αυτό όμως ήταν μια κρυμμένη πληροφορία. Όσο μπορεί μια δημοσκόπηση και ένας ερευνητής μικροβιολόγος, δηλαδή στην πραγματικότητα, να ανοιχνεύσει, ας πούμε, πού πάει αυτό το πράγμα. Δεν ανοιχνεύεται εύκολα. Ας έρθουμε τώρα στο ζήτημα των τελευταίων δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, των τελευταίων 2 μηνών. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα νέα χαρακτηριστικά που φέρνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, και δεν μιλάω αρχικά ως προς τους πολιτικούς σχετισμούς, γιατί αυτό θα είναι η επόμενη ερώτησή μου. Αυτό που θέλω καταρχάς να μου πείτε είναι τι αξιολογεί ο μέσος Έλληνας πολίτης, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση που εντάξει, δεν είναι και ακριβής, ως κυρίαρχα προβλήματα, ως κυρίαρχα ζητήματα. Σας ρωτάω αυτό γιατί έχω στο μυαλό μου τα ΜΜΕ που ιεραρχούν ως κυρίαρχα προβλήματα την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία. Η ερώτηση λοιπόν είναι, ο μέσος πολίτης Έλληνας ιεραρχεί έτσι τα προβλήματα στην ελληνική κοινωνία? Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο που προκύπτει από όλες τις έρευνες από το καλοκαίρι και μετά, από τις εκλογές και μετά, είναι ότι μιλάμε για μια χώρα σε τρομακτική οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση. Mm-hmm. Μια κοινωνία απεσιόδοξη, πελαγωμένη, που μπαλατζάρει μεταξύ κατάθλιψης και οργής, που ψάχνει απεγνωσμένα σανίδα σωτηρίας, σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δείχνει να μην μπορεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του λαού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την χώρα συνολικά. Το προηγούμενο μήνα, το Γενάρη, ενώ υπήρχε μία περίοδος μετά το καλοκαίρι που οι δημοσκοπήσεις είχαν μια σχετική σταθερότητα σε επίπεδο τάσεων, το Γενάρη είδαμε μια αναστροφή αυτού του κλίματος προσωρινή. Φάνηκε δηλαδή μια αλλαγή και στην κατάταξη των κομμάτων. Ξαναπέρασε μπροστά μετά από πολλούς μήνες η Νέα Δημοκρατία. Και διαφάνηκε μια τεχνητή εφορία από ό,τι αποδείχθηκε αμέσως μετά. Οι δείκτες τρελάθηκαν. Δηλαδή εκεί που υπήρχε μια σταθερή πορεία των δείκτων, ξαφνικά ξανακάνουν κάτι φοβερές βουτιές ή κάτι φοβερές ανώδους σε διάφορα ερωτήματα. Που ήταν το αποτέλεσμα μιας τεχνητής εφορίας, όπως είπα, που τα μίντια και το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα προσπάθησαν να περάσουν αμέσως μετά την εκταμείευση της τελευταίας δόσης του προγράμματος και που πήγαν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα ότι εντάξει, περάσαμε τα δύσκολα, από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να έχουμε. Δεν υπάρχει ζήτημα έξοδου της Ελλάδας από το ευρώ. Παρόλα αυτά, είναι σαφές ότι η ιεράρχηση των προβλημάτων που κατέγραφεται σχεδόν σε όλες τις έρευνες που εγώ κοιτάω, είναι σαφής. Mm-hmm. Το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι η οικονομία, η ανεργία, η φτώχεια, τα εργασιακά και απολύτως τελευταία, σχεδόν με μηδαμινά ποσοστά, σχεδόν με μηδαμινά, αλλά και όταν δεν είναι μηδαμινά είναι μονοψήφια, είναι τα ζητήματα που θέτεις, όπως αυτά που το κυρίαρχο πολιτικό και μεδιακό σύστημα προσπαθεί να προτάξει, δηλαδή θέματα εγκληματικότητας, ασφάλειας, νόμου και τάξης κλπ. Γιατί είναι πολύ απλό. Ακόμα και αν υπάρχει στο συλλογικό υποσυνείδητο, στο συλλογικό φαντασιακό, ο φόβος για την τρομοκρατία, δεν επηρεάζει την καθημερινότητά του, όσο την επηρεάζει η φτώχεια του, η ανεργία του, η διάλυση των υποδομών της χώρας, η αδυναμία να έχει πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία. Δεν είναι αυτά που σε καθημερινό επίπεδο διαλύουν τη ζωή των ανθρώπων. Και άρα βγαίνει πολύ καθαρά η ιεράρχηση των προβλημάτων από τα μάτια της κοινωνίας, αν και από τα μάτια του κυρίαρχου συστήματος προσπαθεί να διαστρεβλωθεί αυτή η ιεράρχηση και να δοθεί βαρύτητα στα κομμάτια που συμφέρουν το ίδιο το σύστημα για να αναπαράγεται. Για να διασφαλίσει δηλαδή τις συνθήκες που θα του επιτρέψουν να αναπαράγεται. Φαίνεται ότι δεν πιάνει ιδιαίτερα. Φαίνεται δηλαδή ότι η απαξίωση του πολιτικού σκηνικού συνολικά, των κομμάτων, όλων των κομμάτων, ανεξαιρέτως, και του ίδιου του μηδιακού περιβάλλοντος, είναι τόσο μεγάλη που δεν επιτρέπει πια σε αυτή την προπαγάνδα πια να έχει την επίδραση που θα είχε υπό άλλες συνθήκες.
Άλλο ένα ζήτημα τη στράτευση των ΜΜΕ και το κατά πόσο δηλαδή, ενώ ιεραρχούν τα ίδια, κάτι που ο κόσμος το ιεραρχεί τεταρτεύων, πεπτεύων, κάπου ένατο ήταν σε δέκα, σε δέκα ιεραρχίες, ας πούμε, ήταν το ένατο, εγώ δεν θυμάμαι τώρα, η τρομοκρατία ή το ζήτημα της, πώς το λέτε, της εγκληματικότητας. Τίθεται ένα ζήτημα δηλαδή απαξίωσης των ΜΜΕ και πόσο πραγματικά επηρεάζει τον κόσμο. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι ανάλογα με το επίπεδο διείσδυσης των ΜΜΕ σε μια κοινωνία, αυξάνεται ή μειώνεται και η επίδρασή τους. Και υπάρχει το εξής ενδιαφέρον φαινόμενο, ότι από ένα επίπεδο διείσδυσης, όταν υπερβαίνει δηλαδή το 70-80%, αντί να ενισχύεται αναλογικά η επίδρασή τους στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, μειώνεται. Ναι, γιατί η γνώμη δεν διαμορφώνεται από τα μίντια. Έτσι, αυτό είναι ένα λάθος, ας πούμε, λάθος κουλτούρας, ας πούμε, των αρχηγών των μίντια εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή των διαμορφωτών της γνώμης. Η γνώμη διαμορφώνεται με βάση τις υλικές συνθήκες ζωής, εργασίας και ούτω καθεξής. Η γνώμη διαμορφώνεται στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στο εργοστάσιο, στη δουλειά, στη γειτονιά. Εκεί διαμορφώνεται η γνώμη. Στα μίντια διαμορφώνεται η εικόνα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Και οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές, αυτού του τύπου δημοσκοπήσεις, μελετούν την εικόνα και όχι τη γνώμη. Αυτό είναι μια πάγια, ας πούμε, από την εποχή του Μπουρντιέ, μια επισήμανση, ας πούμε, σχέση με τις έρευνες. Δηλαδή, το συνδέω λίγο. Είναι άλλο πράγμα οι έρευνες εικόνας και είναι άλλο πράγμα οι έρευνες συγκρότησης γνώμης, διαμόρφωσης γνώμης. Διαμόρφωση συμπεριφοράς, να το πω έτσι. Είναι άλλο πράγμα το τρέχον της εικόνας. Έτσι. Και άλλο πράγμα, ας πούμε, η ίδια η γνώμη που συγκροτείται. Αυτό είναι το λάθος που κάνουν στην Ελλάδα, ας πούμε, κατά κόρον. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όσοι. Εγώ μια παρατήρηση γενικότερη που θα κάνω, δεν μπλέκουμε σε άλλα χωράφια βέβαια, αλλά θα έλεγα ότι γι' αυτό και στην Ελλάδα δεν υπάρχει σοβαρός συστημικός τύπος. Έτσι. Δηλαδή. Συστημικός τύπος υπάρχει παντού, αλλά είναι σοβαρός όμως. Έχει επιχείρημα, έχει διάρθρωση, έχει λόγο, έχει σεβασμό, έτσι, και έχει το παιχνίδι της ιδεολογικής ηγεμονίας, που γι' αυτόν είναι σοβαρό. Εδώ είναι, ας πούμε, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι καταστατικών τύπων, ας πούμε, λειτουργούν ως εκτελεστές συμβολέων. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι σοβαροί, ας πούμε. Ούτε το τηλεοπτικό προϊόν είναι δυνάμω σοβαρό, ούτε ο τύπος, ούτε τίποτα. Έτσι. Και οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, εμπλέκουν τις δημοσκοπήσεις σε αυτό το πεδίο, στην εικόνα και όχι στη γνώμη. Μετά τις εκλογές του Ιουνίου, για αρκετούς μήνες, φαινόταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εξασφαλίσει ένα προβάδισμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο αυτό, ακόμα στην παράσταση νίκης η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη. Και πάρα πολλοί δημοσκόποι και δημοσκοπικές εταιρείες λένε ότι αυτό δεν ανατρέπεται, δεν ανατρέπεται δύσκολο. Πάλι αυτό το γνωστό πρόβλημα με δημοσκοπήσεις βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Άρχισαν όμως κάποιες δημοσκοπήσεις του Φεβρουαρίου, του Ιανουαρίου, οι οποίες έβγαζαν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία για να θριαμβολογήσουν τα ΜΜΕ ότι έχουμε ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Τώρα βέβαια ξαναβγήκανε κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ οριακά φυσικά μπροστά, στα όρια του στατιστικού λάθους από ό,τι φαντάζομαι. Θα ήθελα λοιπόν την γνώμη σας να μου πείτε γιατί αυτή η ανατροπή, αν υπάρχει καταρχάς, και γιατί αυτή η ανατροπή από τον. Ανέφερε κάποια πράγματα ο Αλέξανδρος για τη δόση κτλ. Αλλά αν υπάρχει κάτι πιο περισσότερο για αυτήν την ανατροπή. Η γνώμη δική μου είναι ότι τίθεται με λάθος τρόπο όλη μας η συλλογιστική επ' αυτού. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου δεν υπήρξε ποτέ καμία ανατροπή. Η ανατροπή δεν βρίσκεται ούτε στην παράσταση νίκης, ούτε στο προβάδισμα του ενός ή του άλλου κόμματος. Mm-hmm. Η ανατροπή βρίσκεται στο γεγονός ότι οι συνθήκες χειροτέρευσαν δραματικά, ακόμα περισσότερο δραματικά, και το ποσοστό των πολιτών το οποίο αρνείται να συμμετάσχει και επιτίθεται στις δημοσκοπήσεις μεγάλωσε εκρηκτικά. Και από το 45 με 50 που το είχαμε το Μάιο του 2012, πριν δηλαδή τις εκλογές, πήγε στο 60-65. Mm-hmm. Ναι, λοιπόν. Κατά συνέπεια. Ναι. Τώρα, στο υπόλοιπο 35 είναι προφανές, ας πούμε, ότι μπορεί να πάρει προβάδισμα και Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μη σου πω ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και απόλυτη πλειοψηφία. Αλλά το ερώτημα δεν είναι αυτό. Αυτό θα το καταγράψουν οι δημοσκοπήσεις και οι έντιμες δημοσκοπήσεις. Mm-hmm.
Έτσι δεν τίθεται θέμα εδώ, ας πούμε, ατιμίας ή μη ατιμίας, αλλά το ερώτημα είναι, ισχύει αυτή η εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις σε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία? Δηλαδή η δημοσκόπηση ως εργαλείο πια φωτίζει, όπως ο Ευρυγόνιος Φακός εδώ φωτίζει το σύνολο του τραπεζιού, ή βλέπει ένα κομμάτι, ας πούμε? Βλέπει ένα κομμάτι. Βλέπει ένα κομμάτι. Υπ' αυτή την έννοια θα έλεγα ότι το ποσοστό που καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τεράστιο. Τεράστιο. Δηλαδή είναι πρωτοφανές. Έτσι, διότι καταγράφει ένα ποσοστό 25 ή 20-22 σε αδιευκρινιστή ψήφο με εκτίμηση 28 ή 30 επί του 35% της κοινωνίας που επιλέγει πια να εκφράζει τη γνώμη της, ας πούμε, και δεν θεωρεί τις δημοσκοπήσεις, μάλλον τις θεωρεί καταστατικό εργαλείο, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να πει και τη γνώμη του. Την ώρα που θα μπει το υπόλοιπο 65% και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα κατά τη γνώμη μου για το ΣΥΡΙΖΑ και για τα κόμματα της αριστεράς ευρύτερα, τη στιγμή να μπει αυτό το 65% στην πολιτική διαδικασία, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος πράγματι να μην μπει στην πολιτική διαδικασία και αυτό που εκφράζεται από τις δημοσκοπήσεις να γίνει και πράξη, να απελπιστεί, γιατί όπως είπε ο Αλέξανδρος, μεταξύ κατάθλιψης και οργής, αυτό, ας πούμε, δεν ξέρεις, αυτό είναι πια ποιοτικό χαρακτηριστικό, δεν είναι ποσοτικό. Μπορεί η κοινωνία να περάσει μια φάση απόλυτης κατάθλιψης και απόλυτης εγκατάλειψης. Και άρεσε να πάει μόνο στις εκλογές. Βεβαίως. Εννοείται. Και πρώτα απ' όλα δεν θα πάει στις εκλογές. Μετά δεν θα πάει στη δουλειά του και μετά θα αυτοκτονήσει, ξέρω εγώ. Αλλά η πρώτη του πράξη, η αυτονόητη και η απλή, είναι να πάει στις εκλογές. Σιγά το θέμα δηλαδή. Και τι έγινε? Όταν ενσωματώσει τέτοιες απόψεις, ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι αυτό και τίποτα. Λοιπόν, άρα κατά συνέπεια, αυτό που είδαμε να ψιλοανατρέπεται ή να ξαναανατρέπεται είναι οριακές μικροαλλαγές εντός ενός κομματιού της κοινής γνώμης που θα έλεγα ότι είναι και περισσότερο εξασφαλισμένο σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Έτσι, αν σε αυτό το κομμάτι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρείται σταθερός και το ΚΚΕ έχει άνοδο, ας πούμε, έτσι, αυτό σημαίνει, λέω τώρα εγώ, ας πούμε, αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές θα γίνει συντριπτική, ας πούμε, η υπεροχή της αριστεράς. Αλλά όχι μόνο της αριστεράς και της Χρυσής Αυγής πιθανώς, έτσι. Δηλαδή θα έχουμε, ας πούμε, πια κρυμμένες οργές, ας πούμε, οι οποίες θα εκφραστούν, ας πούμε, και προς τη μία και προς την άλλη. Σίγουρα δεν θα εκφραστεί στα κόμματα, τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης. Σίγουρα η ψήφος, δηλαδή, που θα έρθει από αυτό το 65% και θα μπει στην κάλπη, δεν θα ψηφίσει αυτά τα τρία κόμματα, το θεωρούμε σίγουρο, όπως θεωρούσαμε απολύτως σίγουρο, όσοι τέλος πάντων μοιραζόμαστε την ίδια άποψη και πρώτων εκλογών του 12, ότι όταν θα έμπαινε αυτό το 50% στην κάλπη, δεν θα πήγαινε στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα πήγαινε οπουδήποτε αλλού. Κάτι το οποίο και συνέβη, γι' αυτό και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία πήγανε στο 19 και στο 12. Έτσι. Λοιπόν, όταν αυτό το 65% θα μπει στην κάλπη, έτσι, το Πασόκ θα πάει στο 2-3% και πάει λέγοντας, έτσι, να μην προβλέψω για τους άλλους. Βεβαίως, το μεγάλο ερώτημα είναι, θα μπει στην κάλπη το 65%. Σε αυτό λοιπόν το ερώτημα που βάζει, υπάρχει κίνδυνος αμερικανοποίησης, Αλέξανδρε, της ελληνικής πολιτικής κοινής? Κατάλαβε, με το αμερικανοποίηση εννοώ που η πλειοψηφία δεν πάει στις εκλογές. Ναι. Για να πιστεί ο γενικός. Και πριν την οικονομική κρίση. Όπως ανατράπηκε με τον Ομπάμα, έτσι. Ναι, μπράβο. Ο Ομπάμα κέρδισε γιατί. Ο Ομπάμα κέρδισε αυτή η μεγάλη αλλαγή που έγινε από το 8. Γιατί άφησε πάρα πολύ τη συμμετοχή. Γιατί άφησε πάρα πολύ τη συμμετοχή. Έβαλε τους ανθρώπους, δηλαδή, και κυρίως τους φτωχούς Αμερικανούς, τους αποκλεισμένους από το σύστημα υγείας, την πολιτική συμμετοχή. Στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες, με τις υπαναχωρήσεις του, έπεσε η συμμετοχή και είναι θρίλερ, αν είναι δυνατόν, με τέτοια αυθλειότητα απέναντί του. Έτσι. Σωστό. Ναι. Κατάλαβα το κάνει θρίλερ. Μιλάμε για τις εκλογές του 8, ας πούμε, που ήταν ιστορικές εκλογές. Ναι, γι' αυτό το τόνισα. Ισχύει αυτό που λες και με την διάσταση που βάζει ο Χριστόφορος και επιπλέον καλλιεργείται, γιατί είναι το τελευταίο όπλο στα χέρια του καταραίοντος πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή, ώστε να διατηρήσει την ηγεμονία του. Είναι όλη αυτή η συζήτηση περί του. Όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι μαζί τα φάγαμε, που καλλιεργεί ένα κλίμα και επιτείνει ένα κλίμα απογοήτευσης του κόσμου και αποστροφής προς τα κόμματα και την πολιτική, με ό,τι αυτό σημαίνει, για την δημοκρατία, έτσι, για την ίδια τη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνίας που σπρώχνει τον κόσμο στην αποχή, που σπρώχνει τον κόσμο στην αντιπολιτική στάση και που ανοίγει τον δρόμο και σε άλλου τύπου πιθανώς εκτροπές, ακόμα χειρότερα φαινόμενα. Αυτή η μη προσδοκία, η μη ελπίδα ότι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να παίξουν ένα διαφορετικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα της χώρας,
η αίσθηση ότι αυτό που, αυτή η φοβερή φιλολογία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωματώνεται και θα γίνει η διγλωσία, η διγλωσία τα ότι, ταξίδια του Τσίπρα, ότι ταυτόχρονα είναι προς, σε μια κατεύθυνση ενσωμάτωσης η πορεία προς την νομιμότητα που είπε ο κύριος Δένδιας και ταυτόχρονα είναι τρομοκράτης. Ταυτόχρονα είναι εξυπηρετεί το λόγο της δραχμής και ταυτόχρονα είναι με τον ευρωμονόδρομο. Όλο αυτό το πράγμα είναι μια προσπάθεια καταρχήν διά του ΣΥΡΙΖΑ να στραφούν τμήματα της κοινωνίας το ένα ενάντια στο άλλο, γιατί όντως υπάρχουν κομμάτια της κοινωνίας που είναι πιο συντηρητικά, που είναι πιο φοβισμένα, που είναι πιο οργισμένα, που είναι πιο πιεσμένα και κατά καιρούς αυτά βρίσκουν ελπίδα διά του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαλείται την ίδια ώρα ως κουκλοφόρος και ως συμβιβασμένος, ο στόχος αυτής της επίθεσης είναι να στραφούν οι πιο να τρομάξουν οι πιο συντηρητικοί ψηφοφόροι ή να απογοητευτούν οι πιο ριζοσπάστες, πράγμα που επί της ουσίας θα μπορούσε κανείς να πει, ενώ η αυτονόητη αντίδραση είναι ότι οι παιδιά αποφασίστε, δεν μπορεί να είμαστε όλα αυτά μαζί. Τελικά εγώ έχω αρχίσει να σκέφτομαι τον τελευταίο καιρό μήπως με έναν τρόπο είμαστε όλα αυτά μαζί. Γιατί όλα αυτά είναι εκφάνσεις του ελληνικού λαού που του διαλύουν τη ζωή αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με τον λαό. Αυτοί που μιλάνε εξ ονόματός του, που περιμένουν να είναι οι τελικοί κριτές, οι τελικοί τιμωροί που θα του δώσουν τελικά την άφεση αμαρτιών και θα επιστρέψει με έναν τρόπο στον προγενέστερο παράδεισο που ζούσαμε, που δεν τη ζούσαμε βέβαια, αλλά δεν είναι αυτή η συζήτησή μας. Και άρα είναι προς σκέψη και προς ανάλυση αν όντως ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκφράσει τόσο διαφορετικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που όμως πλήττεται φρικτά από τις σημερινές πολιτικές, δηλαδή 9 στους 10 δηλώνουν ότι πλήττονται, ότι έχουν πληγεί, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, άλλος πάρα πολύ από αυτές τις πολιτικές και αν μπορεί να εκφράσει αυτόν τον κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μου δίνεις μια καλή πάσα για να πούμε στην ουσία των ερωτήσεων που αφορούν πλέον την αριστερά. Δηλαδή θέλω να μάθω, έχω και εγώ διάφορα στοιχεία και θα συζητήσουμε τώρα, τα δημοσκοπικά ευρήματα που αφορούν πλέον την ίδια την αριστερά. Κυρίως θα ήθελα να δω τα δημοσκοπικά ευρήματα που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, μια και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μεγαλύτερη, τουλάχιστον εκλογικά, δύναμη της αριστεράς και μάλιστα έχει και κυβερνητική προοπτική. Ακούω. Ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους που προανέφερα, η γνώμη δική μου είναι ότι μικρή σημασία έχει αυτή τη στιγμή η δημοσκοπική ανάλυση δημογραφικών, ας πούμε, πώς να το πω, συνιστοσών στην εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΚΕ κτλ. Γιατί, διότι στην πραγματικότητα, όχι προφανώς ότι πρέπει να το αγνοήσει κανείς, έτσι, αλλά εγώ σαν ερευνητής, ας πούμε, πια με απασχολούν άλλα πράγματα, δηλαδή δεν πάω να κοιτάξω, ας πούμε, πόσοι νέοι, πόσοι γέροι, πόσοι άντρες, πόσες γυναίκες, πόσοι εργάτες, πόσοι μισθωτοί ψηφίζουν το ένα ή το άλλο κόμμα. Το έχω ξεφύγει από αυτό γιατί η αγωνία μου, αν θέλετε, είναι να δω να μειώνεται το ποσοστό αυτών που αρνούνται να συμμετάσχουν, ας πούμε, για να έχω περισσότερη δυνατότητα, δηλαδή να έχω έγκυρα δεδομένα και να μην μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο, ας πούμε, σχετικότητας. Αυτή είναι η βασική μου αγωνία όταν βλέπω μια δημοσκόπηση το τελευταίο καιρό. Επίσης θέλω να σου πω ότι εγώ εννοούσα περισσότερο ποιοτικές ερωτήσεις. Θα σου πω, ναι. Πώς εμπιστευόμαστε το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό τώρα το θέμα. Νομίζω ότι ο Αλέξανδρος είναι πιο καλά προετοιμασμένος να πει αυτά, γιατί αυτά τα πράγματα τα παρακολουθεί και λίγο επισταμμένος. Εγώ δεν τα παρακολουθώ και τόσο για να είμαι και ειλικρινής, παρότι όμως ότι ασχολούμαι, υποτίθεται, με τις δημοσκοπήσεις. Αλλά θέλω να πω το εξής όμως, ότι οι δημοσκοπήσεις, εντάξει, είχαμε όμως εκλογές. Οι εκλογές μας δείξανε τι? Μας δείξανε ότι έχουμε στην Ελλάδα για πρώτη φορά, για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 80 για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή μετά τις εκλογές του 85, έχουμε μια επαναφορά της ταξικής ψήφου. Έτσι, που ήταν η βασική ποιοτική διαφοροποίηση των εκλογών του 2012 από τις παλιότερες εκλογές στην Ελλάδα. Δηλαδή τι είχαμε, τι είναι η ταξική ψήφος, ας πούμε, είναι ή ο προσδιορισμός, ο καθορισμός, η άμεση εξάρτηση της τελικής επιλογής από την κοινωνική τάξη και κυρίως από τα χαμηλότερα εργατικά στρώματα, ας πούμε, προς τα κόμματα της αριστεράς. Αυτή ήταν και η ιστορικότητα της έννοιας της ταξικής ψήφου. Βεβαίως αργότερα διευρύνθηκε και προς
Λοιπόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα λοιπόν είχαμε ταξική ψήφο με την κλασική έννοια της ταξικής ψήφου, δηλαδή ας πούμε εργατικά και λαϊκά στρώματα να στρέφονται προς τα κόμματα της αριστεράς και εννοώ εδώ το ΣΥΡΙΖΑ κατά βάση, το ΚΚΕ κατά δεύτερο λόγο και ακόμα και σε οριακούς πληθυσμούς, υποβληθυσμούς και την Ανταρσία. Τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές. Έτσι. Το Ιούνιο, λες. Του Μάη. Του Ιούνιου είχαμε ας πούμε ακόμα πιο έντονη ταξική ψήφο, αλλά κυρίως πια από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό είναι μια βασική μεταβλητή, η οποία πρέπει να την κρατήσουμε υπόψη μας. Το ερώτημα τώρα είναι, έτσι, κατά πόσον, αυτή είναι μια βασική, ας πούμε, βασική διάσταση. Τώρα, θα ανταποκριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την διευρυμένη, εκτεταμένη προσδοκία των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα σήμερα για μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική αλλαγή. Εντάξει, δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είμαι αρμόδιο γι' αυτό. Αλλά πάντως, κατά τη γνώμη μου, πρέπει οπωσδήποτε να κρατηθεί και να διευρυνθεί αυτό το στοιχείο. Έτσι, αυτό το στοιχείο της εμβάθυνσης, της ταξικότητας με την ευρεία έννοια, έτσι, γιατί η εργατική τάξη σήμερα δεν είναι ένα πράγμα μονοδιάστατο και μονοσήμαντο κοινωνιολογικά, είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα, έτσι, είναι και ο διδακτορικός, ας πούμε, απόφυτος, ο οποίος, ας πούμε, δουλεύει ντελιβεράς, ας πούμε, τα βράδια και παίρνει 100 ευρώ την εβδομάδα, έτσι. Αυτός είναι, έτσι, έχει αλλάξει και η ίδια η έννοια της εργατικής τάξης. Αλλά με αυτή την έννοια όμως θέλω να πω ότι εκεί είναι ένα βασικό στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την ελληνική αριστερά κατά μείζωνα λόγο. Τώρα, στα καθαρά δημογραφικά δεδομένα, έτσι, αν να κάνω μια παρατήρηση, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε και κερδίζει επίσης και τώρα δημοσκοπικά όλα τα στρώματα των παραγωγικών ηλικιών, έτσι, με μεγάλη διαφορά, δηλαδή όσοι εργάζονται ή όσοι είναι σε ηλικία εργασίας, ανεξάρτητα αν εργάζονται ή είναι άνεργοι κτλ. Έτσι, έχει μετακινηθεί ευρύτερα και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, πια προς την, αλλά και από άλλα στρώματα κοινωνικά, έχει μετακινηθεί προς τα αριστερά. Υπάρχει όμως τρομακτική υστέρηση στις μεγαλύτερες ηλικίες που ταυτίζονται κυρίως με τους συνταξιούχους. Εκεί τρομακτική υστέρηση. Αν δηλαδή, αν μιλήσουμε λιγάκι γραμμικά τώρα, αν διατηρήσεις την υπεροχή που έχεις, ας πούμε, στα στρώματα της μισθωτής εργασίας και των παραγωγικών ηλικιών και μεγαλώσεις λίγο την επιρροή σου στις μεγάλες ηλικίες και στους συνταξιούχους, νομίζω ότι οι εκλογές θα είναι περίπατος. Όχι, δεν θα είναι, θα είναι περίπατος. Αν γίνει αυτό. Και αν βεβαίως συμμετάσχει το 65%. Δηλαδή, βάζω διάφορες προϋποθέσεις έτσι για να μην νομίζει κανείς ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, θα γίνει μονοσήμαντα και εύκολα, έτσι. Εύκολα δεν θα γίνει. Έτσι. Αλλά από αυτή την άποψη τώρα ο Αλέξανδρος ξέρει περισσότερα που παρακολουθεί πιο επισταμμένο στα δημογραφικά. Δείξαμε λοιπόν την μπάλα για τα ποιοτικά που λέγαμε. Ωραία. Με όλα αυτά που έχουμε κουβεντιάσει τόση ώρα, νομίζω ότι είναι προφανές πως η ποσότητα του πολιτικού σκηνικού είναι τέτοια που δεν επιτρέπει καμία πρόβλεψη. Έτσι, δηλαδή, δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε ούτε για πλάκα τι θα συμβαίνει στη χώρα σε ένα χρόνο από σήμερα, σε 6 μήνες από σήμερα. Σε τι κατάσταση θα είναι η κοινωνία, σε τι κατάσταση θα είναι τα κόμματα, ποια κόμματα θα υπάρχουν και ποια δεν θα υπάρχουν. Είναι κάτι που είναι εντελώς περιπτωτικό. Αυτό που είναι όμως σαφές είναι ότι τεράστια τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, πέραν των 9 στους 10 που ανέφερα πριν ότι πλήττονται, 8 στους 10 λένε ότι προβλέπουν ισχυρές κοινωνικές συγκρούσεις για το επόμενο διάστημα. 8 στους 10 πάλι λένε ότι η ελληνική κοινωνία χρειάζεται βαθιές αλλαγές. Αυτό το 8 στους 10, οι 8 αναλύοντας εξής, 6 στους 10. Λένε ότι χρειάζονται βαθιές αλλαγές και 2 στους 10 λένε ότι χρειάζεται επανάσταση. Αυτό είναι εντυπωσιακό, αυτό διαβάζω μόλις τώρα στα χαρτιά μου. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία περιμένει. Δεν ξέρω όμως τι εννοώ. Όχι, σε καμία περίπτωση. Το τι σημαίνει βαθιά αλλαγή και επανάσταση είναι ένα ζήτημα. Έχει δίκιο ο Χριστόφορος. Το τι εννοεί ο καθένας είναι σαφώς ρευστό. Εκεί είναι η δουλειά ενός οργανωμένου πολιτικού υποκειμένου, ενός κόμματος. Του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να δώσει σε μια κοινωνία που είναι σε πολύ ρευστή κατάσταση και σαφώς σε μεταβατικό στάδιο, να δώσει ένα όραμα για το πού πρέπει να πάει, για το ποιες πρέπει να είναι αυτές τις βαθιές αλλαγές, πώς να κινητοποιήσει τον κόσμο ώστε να τις υποστηρίξουν.
Και άρα είναι ένα ανοιχτό παιδί. Εδώ, Αλέξανδρε, όμως έχουμε ένα πρόβλημα. Με την έννοια πια, 6 στους 10 δεν θεωρούν ρεαλιστική την εναλλακτική. Πρόσεξε λοιπόν να δεις διάφορες ενστάσεις που έχει βάλει πριν μέσα ο Χριστόφορος. Ας δούμε διάφορες αντιφάσεις. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μακράν το κόμμα που κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μακράν το κόμμα που είναι πιο κοντά στο λαό. Δημοσκοπικά λες. Δημοσκοπικά, όχι, προφανώς. Λέω πώς καταγράφει. Την ίδια ώρα έχει χαμηλή, δεν έχει πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει. Mm-hmm. Ας δούμε διάφορους παράγοντες που συντελούν σε αυτό. Καταρχήν υφίσταται μια τρομακτική επικοινωνιακή επίθεση. Ένα πόλεμο συντονισμένο σε πολλά επίπεδα εντός και εκτός χώρας. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχει λοιπόν πολλοί κόσμος που λέει είσαστε αξιωματική αντιπολίτευση 8 μήνες και δεν έχετε καταφέρει να σταματήσετε τα μέτρα. Ωραία. Η αξιωματική αντιπολίτευση συνήθως δεν μπορεί να σταματήσει τα μέτρα γιατί δεν έχει πλειοψηφία την κοινοβουλευτική. Mm-hmm. Και επιπλέον, μάλλον δεν έχει και την κοινωνική πλειοψηφία. Mm-hmm. Ας δούμε τι άλλο έχει συμβεί παράλληλα. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει μια σειρά από ενισχυμένες δυνατότητες παρέμβασης σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Αυτές όμως έχουν αυτή τη στιγμή περιοριστεί τρομερά. Το κοινοβούλιο δεν λειτουργεί επί της ουσίας, κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν υπάρχει, η κυβέρνηση κυβερνά με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Κατατίθενται η μία μετά την άλλη ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, επερωτήσεις, οι οποίες δεν απαντώνται. Και άρα ένα από τα πιο ισχυρά όπλα που έχει στα χέρια της μια αξιωματική αντιπολίτευση, από την κατάσταση στην οποία έχει οδηγηθεί σήμερα η ελληνική πολιτική σκηνή, έχει περίπου αποκλειστεί αυτό το ένα πολύ ισχυρό όπλο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης. Παράλληλα, υπάρχει το σκηνικό των media που συζητούσαμε πριν, mm-hmm. όπου κάπως πρέπει να υποστηρίξεις την πρότασή σου. Απέναντι σε μια ομοβροντία επιθέσεων που ο συσχετισμός ενός πάνελ, ο συνήθις συσχετισμός ενός πάνελ είναι να υπάρχει ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε δημοσιογράφους οι οποίοι είναι μεροληπτικοί, απέναντι σε στελέχη άλλων κομμάτων από τα τρία που συμμετέχουν στην κυβέρνηση που εν μία, πώς το λένε, περίπου ομόφωνα συμφωνούν μεταξύ τους και λένε τι καλά που τα λέει ο ένας και ο άλλος και πόσο ανερμάτιστα είναι αυτά που λέει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα και στο επίπεδο της δημόσιας εκπροσώπησης μέσω των media είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένη η δυνατότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία κανονικά θα έπρεπε να έχει ισότιμη προβολή των θέσεών της. Άρα όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ ασφυκτικό σκηνικό. Αυτό αρκεί όμως για να εξηγήσει ότι τρεις στους τέσσερις δεν πιστεύουν ότι θα καταργήσει καν το μνημόνιο. Τρεις στους τέσσερις λοιπόν θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταργήσει τα μνημόνια. Ούτε καν το μνημόνιο, είναι πολύ χοντρό. Πρόσεξε τώρα. Αυτό είναι το πλαίσιο που μπαίνει από το κυρίαρχο, από την κυρίαρχη, από την ηγεμονική πολιτική άποψη στην Ελλάδα. Αυτό έχει δύο συνέπειες. Η μία είναι το χαμήλωμα των προσδοκιών. Mm-hmm. Έτσι. Ότι ακόμα και να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η πολιτική είναι μονόδρομος και δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Υπάρχει η εξής φοβερή αντίφαση. 7 στους 10 λένε ότι θέλουν να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, χωρίς όμως μνημόνια. Την ίδια ώρα που 6 στους 10 λένε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αυτή, παραμονή στο ευρώ χωρίς μνημόνια, είναι μη ρεαλιστική. Δηλαδή έχουν καταφέρει να πείσουν τα άτομα, τον κόσμο, την κοινωνία, ότι αυτό που θες, το ξέρω ότι το θες, αλλά είναι μη ρεαλιστική. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό που γίνεται είναι απλώς να καταστρέφεται η χώρα συνολικά. Δεν γίνεται αυτό που λες. Πλέον όλο αυτό στρέφει σε αυτό που λέγαμε και πριν, που έλεγε ο Χριστόφορος, διώχνει τον κόσμο από την πολιτική. Και αυτό γίνεται σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι σε περίοδους κρίσης, ούτως ή άλλως, πάντα η εκλογική θεωρία δείχνει ότι συρρυκνώνεται το εκλογικό σώμα. Και τα στρώματα αυτά της κοινωνίας που φεύγουν από το κοινωνικό παιχνίδι, που περιθωριοποιούνται σε επίπεδο κοινωνίας, στην πορεία φεύγουν και από το πολιτικό. Και αυτά είναι σε βάρος της αριστεράς, διότι αυτά τα στρώματα που περιθωριοποιούνται κοινωνικά είναι αυτά που η αριστερά οφείλει και πρέπει να εκπροσωπήσει, να πείσει και να κινητοποιήσει. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να απαντήσει σε. Ακόμα και αυτά που λέμε τώρα εδώ, ας πούμε, για να καταλάβουμε το επίπεδο της διαστρέβλωσης και της επίθεσης που δέχεται ο χώρος, ακόμα και αυτό που λέμε εμείς εδώ, μπορεί να αξιοποιηθεί από τα κυρίαρχα μίντια και να πει: να, ορίστε, και οι πολιτικοί επιστήμονες του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Που δεν είναι αυτό. Αλλά ακόμα και αυτό, όσο και αν το εξηγήσεις, όσο και αν το αναλύσεις,
μπορεί πολύ εύκολα να διαστρεβλωθεί και να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Εδώ όμως υπάρχει και το ζήτημα των κοινωνικών χαρακτηριστικών. Εντάξει, το προφίλ, ας πούμε, του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε κάποια πράγματα ο Χριστόφορος προηγουμένως, αλλά έχει και ένα σημασία να δούμε δημοσκοπικά πώς αυτοπροσδιορίζονται οι ψηφοφόροι του πολιτικά, όσοι τουλάχιστον απαντούν. Και ρωτάω αυτό, γιατί βλέπω στις δημοσκοπήσεις κάποια κουφά πράγματα, κουφά, ανησυχητικά. Να χρησιμοποιήσουμε και αυτή την νηπόκινη έκφραση. Ανησυχητικά. Δηλαδή διαβάζω ότι ο Καμένος είναι δημοφιλής στο 52% του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα ανθιαστικό. Ή ότι ο Μιχαλολιάκος έχει ένα 16%. Πώς εξηγούνται αυτά τα νούμερα. Και αντίστροφα. Και στου φόρου Χρυσή Αυγή. Προφανώ. Πώ τα εξηγούμε λοιπόν. Γιατί θεωρείτε, κοιτάξτε, ξανακάνουμε πάλι το ίδιο λάθο το οποίο υποτίθεται ότι καταγγέλνουμε το σύστημα. Mm-hmm. Θεωρούμε ένα εργαλείο το οποίο λειτουργεί, ας πούμε, σε ένα εντελώ ανορθολογικό περιβάλλον, mm-hmm. το θεωρούμε, εμεί προσπαθούμε να του δώσουμε μια εκλογήκευση. Σωστό. Λοιπόν, είναι λάθο όλη η κουβέντα. Είναι λάθο το ερώτημά σου. Mm-hmm. Είναι λάθο το ερώτημά σου, διότι. Προφανώς, ας πούμε, γιατί οι ψηφοφόροι του Μιχαλολιάκου δεν είναι υποχρεωτικό ότι έχουν απόλυτη συνείδηση ότι συμμετέχουν και μοιράζονται, ας πούμε, μια νεοναζιστική, ας πούμε, άποψη. Δηλαδή υπάρχει τόσος ανορθολογισμός και τόση ρευστότητα ιδεολογική, έτσι, σε αυτή την κοινωνία που ζούμε σήμερα, έτσι, που κατά τη γνώμη μου, όταν πάμε τώρα να εξηγήσουμε αυτές όλες τις δομικές αντιφάσεις, δεν εξηγούνται. Δηλαδή είναι συστατικό στοιχείο του ανορθολογισμού των σημερινών δημοσκοπήσεων όλα αυτά τα πράγματα που λέμε. Δηλαδή πρέπει να φύγουμε από αυτή την κουβέντα κατά τη γνώμη μου. Είναι εντελώς λάθος αυτή η κουβέντα. Κατά τη γνώμη μου το βασικό ζήτημα σήμερα είναι το εξής. Δημοσκοπικά. Άμα θέλω να μιλήσουμε στο πεδίο των δημοσκοπήσεων. Ιστορικά, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, έχει παρατηρηθεί ότι με δύο μεταβλητές μπορείς να μετρήσεις τη δυναμική, αν θέλεις, την ποιοτικά πια, έτσι. Ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Θα τις κερδίσει αυτός ο οποίος, δεν είναι αυτονόητο ποιος θα τις έχει, αλλά λέω, ο οποίος έχει το ηθικό πλεονέκτημα, δηλαδή η κοινωνία τον θεωρεί ότι είναι τιμιότερος, τίμιος, τέλος πάντων, όχι τιμιότερος, τίμιος, mm-hmm. τίμιος ή τιμιότερος, τέλος πάντων. Mm-hmm. Έτσι, απέναντι σε μια συνθήκη, ας πούμε, πια που η διαφθορά είναι δομικό χαρακτηριστικό λειτουργίας των πολιτικών συστημάτων. Και δεύτερον, αυτός ο οποίος εγγυάται ή δημιουργεί, αν θέλετε, προσδοκίες για μια καλύτερη ζωή. Ότι εγώ αυτό το πράγμα θα το πάρω και το κάνω λίγο καλύτερο. Αυτό το πράγμα δημιουργεί κοινή αίσθηση. Αυτός ο οποίος θα δημιουργήσει αυτή τη δυναμική, έτσι. Θα κερδίσει τις εκλογές. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, θα έπρεπε στο επόμενο διάστημα να κινηθεί σε μια ποιοτική αλλαγή, σε μια ποιοτική διαφοροποίηση, αν θες, ας πούμε, των μηνυμάτων, των επικοινωνιακών μηνυμάτων, όχι των πολιτικών, έτσι. Και να φύγει από το παιχνίδι το οποίο βάζουν όλες αυτές οι αντιφάσεις, ας πούμε, που περιγράφονται πάρα πολύ ωραία. Η καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας έχει ήδη συντελεστεί. Πού είναι τα μνημόνια, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθούν, έτσι, δεν το συζητάω. Δηλαδή αυτό θα δώσει στην κοινωνία την ελπίδα της καλυτέρευσης, έτσι. Άρα σε αυτό το πράγμα πρέπει να είσαι οπωσδήποτε διαπραγμάτευτος, έτσι. Αλλά ό,τι κέρδισες όμως ως αριστερά, ως ό,τι θέλεις, ας πούμε, από το μνημόνιο και την καταστροφή αυτή, ό,τι ήταν να κερδιθεί, κερδίθηκε. Εντάξει, έγινε μια τεράστια ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Είχαμε, ας πούμε, τη χώρα με τις μεγαλύτερες, έγιναν 15 γενικές απεργίες. Οι κοινωνικές κινητοποιήσεις που έχουν συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια είναι πρωτοφανείς. Έτσι, ό,τι κερδίθηκε από αυτή την καταστροφή, κερδίθηκε κατά τη γνώμη μου. Από εδώ και πέρα πρέπει να πει στην κοινωνία ότι θα πρέπει να σηκώσει κεφάλι. Θα πρέπει να έχει ένα αίσθημα ελπίδας. Χωρίς ελπίδα και χωρίς, ας πούμε, χαμόγελο, δεν μπορεί να κερδίσει εκλογές. Γιατί αν, ας πούμε, συντηρήσεις την καταστροφολογία, ναι, καταστραφήκαμε, ναι, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα κλπ, το πιθανότερο επικοινωνιακά αποτέλεσμα θα είναι, ας πούμε, να μην πάρει ψηφίσει το 70%, διότι είμαστε καταστραμμένοι και δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Mm-hmm. Είναι πολύ απλό, δηλαδή. Δηλαδή, οι εκλογές είναι πολύ σύνθετη έννοια, ας πούμε, στην πολιτική επιστήμη, αλλά στην επικοινωνία πολλές φορές πρέπει να ξεκινήσουμε από την απλούστευση ορισμένων πραγμάτων για να μπορούμε να το χειριστούμε. Έτσι, πρέπει να δώσεις μία ελπίδα στις συντάξεις που χαθήκανε, στους ανθρώπους που χάσαν τις δουλειές τους και την προοπτική τους, που θα χάσουν τα σπίτια τους,
στο ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν έχει, ας πούμε, καμία δομή κοινωνικού συμβολέου. Πρέπει να πεις, ας πούμε, ότι εγώ θα είμαι εδώ, θα την καλυτερεύσω τη ζωή από την πρώτη ώρα. Από την πρώτη ώρα θα αισθανθείτε περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη ανάσα, περισσότερο κοινωνικό κράτος. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το λες και να το εννοείς και να το εκπέμπεις. Αλλιώς, έτσι, αλλιώς μπαίνεις στο παιχνίδι του αντιπάλου. Ότι είσαι ανίκανος, ότι δεν έχεις πρόγραμμα, ότι θέλεις, δεν θέλεις, άλλος θέλει, άλλος δεν θέλει, ότι δεν ξέρεις τι θες να κάνεις και όταν το πάρει. Δηλαδή μπαίνεις στο παιχνίδι, ας πούμε, του τυπικού, του κλασικού αστικού πολιτικού συστήματος, το οποίο σε συνθήκες, τα ίδια δεν έλεγε η δεξιά απέναντι στον Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 70. Έτσι. Τα ίδια ακριβώς. Ας πούμε, ποιοι θα κυβερνήσουν, κάτι που φοράνε, κάτι που έχουν μουσια, κάτι που δεν έχουν. Αυτά τα ίδια, η ίδια εικόνα να παράγεται, έτσι, μόνο που τότε το πολιτικό σύστημα ήταν ομαλοποιημένο. Δεν υπήρχαν οι συνθήκες αυτής της τεράστιας ανατροπής, έτσι, και αυτής της φοβερής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Και άρα τότε ήταν πολύ εύκολο, αν θέλεις, ας πούμε, να παίξεις το πεδίο αυτό και να μπορέσεις να το οριοθετήσεις και να το απαντήσεις και να το ανατρέψεις, έτσι, όπως και έγινε. Αλλά βέβαια, σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικό, είναι πολύ διαφορετικά, έτσι. Λοιπόν, κατά συνέπεια, λοιπόν, άρα όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια, κατά τη γνώμη μου, αναθεώρηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παράγει ρεύμα, το ρεύμα που θα θέλαμε, παρά το γεγονός ότι εγώ το ξαναλέω, θεωρώ ότι δεδομένων των δημοσκοπικών, θεωρώ τρομακτικά τα ποσοστά τα οποία έχει. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, με αυτή την επικοινωνιακή επίθεση, με το επίπεδο συγκρότησης που έχει, το οποίο είναι χαμηλό, έτσι. Με τα ελλείμματα που έχει σε επίπεδο προγράμματος, η αδυναμία του να αντιμετωπίσει αυτό το σύστημα, είναι τεράστια τα ποσοστά τα οποία έχει. Αλλά για να τα κάνεις, αλλά να τα μετασχηματίσεις και αυτά σε κάτι ακόμα πιο σοβαρό ποιοτικά, θα πρέπει πια να μπεις σε μια λογική, ας πούμε, όπως αυτή που περιέγραψα τώρα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, γι' αυτό ο Αλέξανδρος έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για όλα τα σημεία, ας πούμε, διότι εκπονεί αυτά τα σχέδια, ας πούμε. Μια και σου έδειξε το μελάκι ο Χριστόφορος. Έχεις εσύ το λόγο για να κλείσουμε και εμείς. Το μπαλάκι δεν είναι σε μένα προφανώς, είναι στις εσένα προσωπικά. Ναι, αυτό δεν είπα. Στις ελληνικές μας, στις ελληνικά μας όργανα και στις κοινές αποφάσεις και σχεδιασμούς που κάνουμε. Εδώ θέλω να πω προσθετικά σε αυτό που είπε ο Χριστόφορος κλείνοντας το εξής, ότι με δεδομένη την τεράστια κοινωνική ένταση και πόλωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα δύο, ας πούμε, στρατόπεδα, στα δύο κυρίαρχα αντιπαρατηθέμενα στρατόπεδα, με δεδομένη την εξαιρετικά μεγάλη συμπίκνωση των ποσοστών όλων των υπόλοιπων κομμάτων, συρρήκνωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πολλά περιθώρια να λύσει κόσμο ψηφοφόρους από κάποιους που ήδη δηλώνουν πρόθεση ψήφου άλλοι πριν του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ποσοστό σύμπλην κάτι στο 30% και πρέπει να πάει στο 40%, είναι δύσκολο να περιμένει ότι θα πάρει από το ΠΑΣΟΚ που είναι, ξέρω εγώ, στο 5 ή στο 7, πόσο να πάρει, πόσο να πάρει από το ΚΚΕ που είναι στο 4, πόσο να πάρει από τη ΔΜΑΡ που είναι στο 4. Δεν έχει πολλά περιθώρια να αυξήσει το ποσοστό του τόσο ώστε να κάνει. Να είναι σε θέση να σχηματίσει μια πολύ ισχυρή κυβέρνηση που θα υλοποιήσει το πολιτικό του πρόγραμμα. Άρα το τεράστιο στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να κάνει αυτό που έλεγε ο Χριστόφορος πριν, να ξαναφέρει μέσα στην πολιτική όλο αυτόν τον κόσμο που πάει να φύγει. Από αυτόν τον κόσμο που είναι και σε μεγάλη. Είναι πολύ ανομοιογενής αυτός ο κόσμος, αυτό το τμήμα, αλλά έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι νέοι άνθρωποι, είναι μορφωμένοι άνθρωποι, είναι κόσμος ο οποίος φεύγει από τη χώρα. Είναι κόσμος ο οποίος οδηγείται σε μια φοβερή κοινωνική εξακρίωση. Αυτόν τον κόσμο, αν δεν καταφέρει να τον ξαναβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ στο παιχνίδι της πολιτικής και να τον καταστήσει ενεργό συμμέτοχο αυτής της ανατροπής, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και η αίσθηση που έχω είναι, αν ξαναπάμε λίγο και στο φαινόμενο του Γκρίλο στην Ιταλία, ότι για να καταφέρει να ξαναβάλει αυτόν τον κόσμο μέσα, πρέπει να αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι όντως το νέο. Αυτό που το καλοκαίρι αποτυπώθηκε στην κάλπη ήταν η ελπίδα, ήταν το καινούργιο, ήταν το φρέσκο. Είναι απολύτως απαραίτητο να το επιβεβαιώσει στην πράξη ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Για να καταφέρει να κερδίσει αυτόν τον κόσμο και να τον κάνει σύμμαχό του σε επίπεδο κοινωνίας. Γιατί ακόμα και αν ξέρουμε ότι τα εκλογικά συστήματα είναι φτιαγμένα, κομμένα και ραμμένα,
με τέτοιο τρόπο ώστε να διαστρεβλώνουν τις κοινωνικές, τους κοινωνικούς συσχετισμούς προς όφελος του πρώτου κόμματος μέσα στο κοινοβούλιο. Αλλά ξέρουμε ότι ακόμα και να αξιοποιώντας, εκμεταλλευόμενοι αυτόν τον εκλογικό νόμο, ακόμα και αν φτάσουμε σε αυτό το ενδεχόμενο, και άρα έχουμε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αν αυτή δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική ανατροπή των κοινωνικών συσχετισμών, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα. Άρα, πολύ σοβαρό καθήκον όλων μας είναι να αποδείξουμε στην πράξη και στον τρόπο λειτουργίας μας και στον τρόπο της δημόσιας παρέμβασής μας στο κοινοβούλιο, στους δρόμους, στους αγώνες, στις κινητοποιήσεις, δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα στους ανέργους, να αποδείξουμε στην πράξη ότι πραγματικά είμαστε και μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε το καινούργιο. Γιατί εάν υπάρξει, έστω και ασυναίσθητα, μία τάση να μπούμε σε ένα καλούπι που περίπου είναι λίγο προαποφασισμένο, στο οποίο πρέπει να μπεις για να μπορέσεις να κυβερνήσεις, θα χάσουμε, διότι πια αυτό το καλούπι είναι αυτό που έχει συγχαθεί ο κόσμος και φεύγει από την πολιτική. Αν δηλαδή δεν παραμείνουμε έξω από το κάδρο της απαξίωσης του πολιτικού συστήματος και της λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων και προσπαθήσουμε να υποκαταστήσουμε, δεν το κάνουμε και δεν το φοβάμαι και πολύ, αλλά λέω επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση, δεν θα τα καταφέρουμε. Αν παραμείνουμε το νέο και, και σταθερά καλλιεργούμε, το καλλιεργούμε όχι επικοινωνιακά, αλλά στη ζωή, στην ίδια τη ζωή, στη λειτουργία μας, στη λειτουργία του κόμματος, στην επαφή του κόμματος με τα τμήματα της κοινωνίας που δεν είναι στο κόμμα. Αν το καταφέρουμε αυτό, τότε ναι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνουμε σοβαρές αλλαγές. Εκ μέρους του συνεπαρκή της δημοσιογραφικής ομάδας του Life.gr, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ που μας δώσατε αυτή τη συνέντευξη.